Μα εδώ συζητάμε, αν επιτρέπετε, να λέει αυτός ο άνθρωπος. Λέει ότι όταν λέει ότι θα έρθουμε μια νύχτα που την ρώτησε ο δημοσιογράφος, απευθύνομαι, λέει, σε όλους όσους μας πειράζουν. Εγώ ερωτώ, ποιος συλλογικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ακόμα και μέσω της κατάστασης γεωπολιτικής την οποία ζούμε, τη δύσκολη, έτσι, που έχει σπάσει ταμπού, έχει σπάσει στεγανά, μπορεί να οδηγήσει, όχι μπορεί, θα οδηγήσει και με τις αναλύσεις που έχουν κάνει σε έναν καινούριο κόσμο, ακόμα και σε μια τέτοια κατάσταση, είναι δυνατόν να ανεχθεί έναν πολιτικό άνδρα, το οποίο θα λέει ότι το τραγουδάκι αυτό θα το απευθύνω σε όποιον δεν μ' αρέσει και όποιον με στραβοκοιτάξει. Αυτό είναι τρομερό. Είναι αυτοκτονικό, Γιώργο. Ναι, το δεύτερο που συνδέεται είναι, λέει, ποιος είσαι εσύ που θα μου μιλήσεις. Εσύ, λέει, δεν έχουμε ίδιο μέγεθος. Η Ελλάδα, λέει, με την Τουρκία, ούτε σε πολιτικό, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε στρατηγικό επίπεδο. Συμφωνώ απολύτως. Ούτε σε πολιτικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί ζουν σε μια δικτατορία, ούτε σε στρατιωτικό, διότι έχουμε στρατιωτική αεροναυτική υπεροχή ξεκάθαρη, έτσι, ούτε σε οικονομικό, διότι ψοφάνε τη πείνα, να το πω έτσι. Αλλά αν τα συνδυάσεις και τα δύο, δηλαδή ότι εγώ θα βαρέσω όποιον με στραβοκοιτάξει ή δεν μου αρέσει η φάτσα του το πρωί, και το λέει έτσι στην ψύχρα, ότι έχεις την αίσθηση ότι επειδή έχεις 80 εκατομμύρια πληθυσμό ή 85, τα οποία είναι οι Κούρδοι περισσότεροι, και αυτό είναι που δεν το λέει κάποιος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στην Τουρκία είναι οι Κούρδοι. Ναι. Δεν αυξάνονται οι Τούρκοι. Οι Κούρδοι αυξάνονται με στην Τουρκία. Έτσι. Και σε συνδυασμό με το τρίτο, το οποίο λέμε, όπου σου λέει ότι λες, που λένε οι Τούρκοι ότι το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι η ισχύ, αυτά τα τρία μαζί κάνουν ένα μείγμα, το οποίο όποιος δεν τους λάβει σοβαρά υπόψη, πρώτον είναι τρελός. Έτσι, ειδικά αν είναι η γειτονική χώρα. Και δεύτερον όμως, όπως το πολύ σωστά το είπες, αυτό θα πληρωθεί από την Τουρκία. Εμάς να μπορεί να μας χτυπήσει. Μία παρατήρηση πάνω σε αυτά που λέει. Όμως. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχετε τελειώσει. Ναι. Μία παρατήρηση πάνω σε αυτά που λες. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, αυτό το οποίο ακούγεται από τους αναλυτές και σοβαρούς αναλυτές, είναι ότι η Τουρκία είναι εγκλωβισμένη. Εγκλωβισμένη όμως όχι απλά σε μια ρητορική, εγκλωβισμένη κυριολεκτικά, πολιτικά και πρακτικά. Απ' τη μία πλευρά έχει χάσει το λεγόμενο πολιτικό, ψυχολογικό, ιδεολογικό αν θέλετε παιχνίδι, δηλαδή με λίγα λόγια έχει χαθεί η εμπιστοσύνη σαν συνομιλητή της Τουρκίας, και απ' την άλλη το κουρδικό, όπως το πολύ σωστά αναφέρθηκε, το κουρδικό είναι έτοιμο να σκάσει πίσω από την πλάτη της σε περίπτωση που η Τουρκία ξεπεράσει τα όρια και βάλει σε δοκιμασία τη διεθνή κοινότητα μέσα από τη συμπεριφορά της στο θέμα του Αιγαίου. Δεν είναι θέμα Ελλάδος μόνο. Είναι θέμα Αιγαίου. Αυτό το καταλάβουμε. Μπορεί εμείς να το εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ καλά και καλά κάνουμε και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, αλλά είναι κάτι πέρα από την Ελλάδα το Αιγαίο. Έχει να κάνει με συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί το κουρδικό είναι ο αντίποδας, η πίεση, ο εκβιασμός αν θέλετε, με μια άλλη λογική, μια άλλη φρασολογία, απέναντι στην Τουρκία. Το έχει πάρει το μήνυμα ο Ερντογκάν και από το Ισραήλ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τη συμπεριφορά του Πόντιου Πιλάτου που έχει προς το παρόν σε σχέση με την Τουρκία η Αμερική. Άρα... Ακριβώς. Δηλαδή είναι ψυχοπαθής, ψυχοδιπολική η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Δηλαδή, όπως συνηθίζω λέω, άμα δείτε σε μια δήλωση ας πούμε ενός επισήμου Τούρκου, οποιοδήποτε, στην ίδια παράγραφο θα σας πει ότι είναι αυτοκρατορία και στην ίδια παράγραφο θα σας πει ότι κάποιος θέλει να μας διαλύσει. Ή αυτοκρατορία είσαι ή κάποιος είσαι στα πρόθυρα διάλυσης. Δεν μπορείς και τα δύο μαζί ταυτοχρόνως. Άρα λοιπόν έχει αυτή την ψυχοσύνθεση του ότι ο παππούς μου είχε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και εγώ δικαιούμαι με κάποιο περίεργο τρόπο να ελέγχω όλη την περιοχή, έτσι, και μας μιλάει για το 1922 και μας προτρέπει ποιους, σε εμάς τους Έλληνες, τον εξόχως και κατεξοχήν ναυτικό λαό του πλανήτη, να μάθουμε μπάνιο. Ποιος μας το λέει αυτό? Ο Σεντζούκος του Ρανοούνος από την Κεντρική Ασία. Ο οποίος είδε θάλασσα όταν έφτασε ο Τσάχας.
νομίζω ότι το πρόβλημα είναι υπαρξιακό και ψυχοτικό στην Τουρκία. Ναι, είναι υπαρξιακό, δηλαδή, της Τουρκίας πλέον. Ναι, από τη μία πλευρά το παρελθόν της το έχει φτιάξει στο μέγεθος και αυτό συμβαίνει στους λαούς οι οποίοι χάνουν έδαφος, το ρίχνουν στο παρελθόν, και απ' την άλλη η πραγματικότητα το παρόν δηλαδή δεν είναι ευίωνο. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, περνάμε από τη γεωπολιτική σε μια μορφή φαντασιακού γεωπολιτισμού. Ποιος είναι ο φαντασιακός γεωπολιτισμός? Είναι να τονίσουμε τα πολιτισμικά στοιχεία τα οποία τα ενώνουμε με τη γεωπολιτική και δίνοντάς τους μια φαντασιακή διάσταση παραπάνω από το πραγματικό δηλαδή, έτσι ώστε να μπορούμε να τονίσουμε το εγώ μας και να καλύψουμε τις οποιασδήποτε αδυναμίες μας. Μέσω δημοσθένη, αν μου επιτρέπεις, μέσω της φαντασιακής χαρτογραφίας. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό η χαρτογραφία αυτής της κατάστασης που λες. Αλλά είναι επίσης χαρακτηριστικό και της κατάστασης μιας αναθεωρητικής δύναμης. Δηλαδή έχει όλη αυτή που είπες πολύ ωραία και ανέλησες, συν ότι έχει και αυτό την έννοια ότι δηλαδή η Γερμανία το δεύτερο παγκόσμιο πολέμου, τη δεκαετία του 20 και του 30, έπαιζε με χάρτη στις εξωτερικές δυσκολίες. Αντίστοιχο φαινόμενο έχουμε, ψυχοτικό. Ακριβώς. Συλλογική αντίστοιχη ψύχωση. Ακριβώς. Αυτό με την Κρήτη δεν υπάρχει που κάνανε πριν δύο μήνες, πότε ήταν το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως το τουρκολιβικό, Γιώργο, δεν το δέχονται οι Γάλλοι. Μπορεί οι Γάλλοι να μην έχουν βγει ακόμη σε τόνο, να μην το έχουν βάλει μπροστά, αυτό για να απαντήσουν την ερώτηση του Ανδρέα. Μπορεί να μην το έχουν βάλει μπροστάρι, να μην το έχουν κάνει δηλαδή κεντρικό θέμα, αλλά οι αναλύσεις που κάνουν θεωρούν ότι το τουρκολιβικό είναι μια κίνηση η οποία δεν έχει να κάνει με τη σωστή, ας το πούμε, συμπεριφορά ως προς τη ναός κάθες χώρας. Για να μην σου πω ότι βέβαια οι Γάλλοι μας πρόγνουν κάποια στιγμή να πάρουμε την ΑΟΣ που μας ανήκει. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το ζήτημα, ότι μπορεί κανένας να μην το δέχεται, κανένας όμως δεν θα έρθει να πει παιδιά πίνετε εσείς φρέντο καπουτσίνο στο Κολωνάκι και εγώ θα έρθω να σου επιβάλλω, να επιβάλλω στην Τουρκία αυτό που εσύ δεν θες να κάνεις. Κανένας δεν πρόκειται να το κάνει αυτό, όσο φίλος και να είναι ή να συμπίπτουν τα συμφέροντα. Αυτό είναι που εμένα με ανησυχεί και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ πέρα. Αυτό δεν το κάνουμε. Δεν θα μας το κάνει χάρη κάποιος. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε εμείς, διότι αν διαπιστωθεί ότι εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε τα δικαιώματά μας έτσι και να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, μην πω καν την εθνική μας κυριαρχία στην περιοχή, η φύση απεχθάνεται το κενό. Και σε μια άλλη ισορροπία δυνάμεων ή σε μια άλλη κατάσταση μπορεί μια οποιαδήποτε χώρα να αποφασίσει, αφού οι άχρηστοι Έλληνες δεν κάνουν τίποτα, εγώ θα πάω και θα συζητήσω με αυτόν με τον οποίο θα μπορέσω να κάνω business στο τέλος. Πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε την ωριμότητα μιας απόφασης να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Ακριβώς αυτό. Δεν μας σώζει αυτό που, το, πώς να το πω τώρα, το comfort zone, ας πούμε, η ζώνη ευκολίας μας, ότι οι δυτικοί μας καταλαβαίνουν. Αυτό δεν θα μας γλιτώσει από την Τουρκία. Θα μας γλιτώσει από την Τουρκία η λελογισμένη, αποφασιστική όμως και ξεκάθαρη αντίδρασή μας και αντίστασή μας. Εγώ θα έλεγα δράση κανονικά, γιατί εμείς πλέον είμαστε μόνο στην αντίδραση. Ερχόμαστε ως επιμηθείς. Ναι, Γιώργο, εκτός αν τα συμφέροντα των ξένων είναι τόσο ισχυρά που είναι στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να χτυπήσουν την Τουρκία, ενώ μέσω του Κουρδικού ή μέσω άλλων καταστάσεων. Μιλάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο όμως, δημοσθένου. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογκάν θα το κάνει αυτό. Εμείς τώρα μιλάμε σε επίπεδο συνεπειών. Και πολύ σωστά λες, θα έχουμε πια μια τεράστια έκρηξη, η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά παρά σε καταστάσεις τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Αλλά απ' την άλλη, μην ξεχνάς και το μέτωπο της Ρωσίας και μην ξεχνάμε και το μέτωπο το εσωτερικό. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στη Γαλλία υπάρχουν ουρές τουλάχιστον μια μισή ώρα για να βάλεις βενζίνη. Διότι δεν είναι μόνο που επέστρεψαν τα κίτρινα γυλαίκα, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί ακροατές, είναι ότι αυτή τη στιγμή επέστρεψαν οι σκληρές απεργίες. Το είχαμε πει εδώ στην εκπομπή, ότι μπαίνοντας Οκτώβριος θα αρχίσουν οι σκληροί κοινωνικοί αγώνες. Ξεκίνησαν. Εδώ και δύο μέρες και τρεις μέρες είναι τόσο σκληρή η απεργία, ώστε τα αυτοκίνητα για να βάλουν βενζίνη κάνουν γύρω στη μία μισή με δύο ώρες τεράστιες ουρές
Και προχθές μάλιστα μαχαιρώθηκαν μεταξύ τους γιατί κάποιος πήρε την ώρα άλλου. Αυτό είναι το ξεκίνημα μιας κοινωνικής ανισορροπίας και αναταραχής η οποία ήταν αναμενόμενη στη Γαλλία και η οποία είναι αποτέλεσμα της αλλοπρόσαλης εσωτερικής πολιτικής του Μακρόν. Στο εσωτερικό μιλάω. Αυτά όλα θα παίξουν ρόλο. Δεν είναι ήρεμη η κατάσταση στην εσωτερική ζωή της Ευρώπης πλέον. Αν βάλουμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, αν βάλουμε μέσα και το θέμα του γκαζιού, εμένα ας πούμε παράδειγμα με ειδοποίησε ο ιδιοκτήτης που μένω ότι θα πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση της θερμοκρασίας και του ηλεκτρισμού. Σήμερα με ειδοποίησε. Αυτό το πράγμα που πάνε σε μένα θα το πούνε σε όλο τον κόσμο. Άρα αρχίζει σιγά σιγά μια εσωτερική αναταραχή. Αν αυτή τη συνδέσουμε με τα εξωτερικά φαινόμενα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα μπούμ. Μετά από όλη αυτή την κατάσταση που συνεχίζεται στη Ρωσία και με οτιδήποτε άλλο. Επίσης ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, του Φράνκο Φρακάσι, το τέταρτο Ράιχ. Το έχετε υπόψη σας? Σε εκδόσεις Λιβάνη. Ναι. Το θεωρώ ότι είναι φοβερά ενδιαφέρον βιβλίο που εξηγεί ότι αυτοί που διοικούν την Ουκρανία σήμερα δεν είναι πραγματικοί, ας το πούμε, Ουκρανοί ντόπιοι. Είναι Ουκρανοί του εξωτερικού. Όχι. Είναι Ουκρανοί χάζαροι. Ναι. Α, δεν ξέρω αν είναι χάζαροι, αλλά... Ουδέποτε αισθάνθηκαν Ουκρανοί. Έπεσε στα χέρια μου τις μέρες αυτές και το κοίταξα. Και είχε κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν τις γνωρίζα. Ο κόσμος ζει μια, αν θέλουμε, μια αντιμακρονική, ένα αντιμακρονικό κλίμα, δηλαδή μια αντιμακρονική ατμόσφαιρα και ειδικά αυτό που είπε ο Μακρόν την προηγούμενη εβδομάδα δημιούργησε μεγάλη αναταραχή στον κόσμο και πρόκληση. Είπε, όχι, πριν δύο εβδομάδες το είπε, που λέει ότι αν με ζορίσετε πάρα πολύ με αυτές τις κοινωνικές απεργίες και με πρόταση μορφής και τα λοιπά, θα διαλύσω το κοινοβούλιο. Αυτό έδωσε αφορμή για να χυθεί τεράστιο μελάνι σχολείων και άρθρων, διότι το θεώρησαν ότι δεν συνάδει από μία πλευρά με αυτό που ονομάζουμε αντίληψη δημοκρατίας που έχουν ανεπτυγμένοι οι Γάλλοι, και δεύτερον το θεώρησαν ότι είναι και πολύ επικίνδυνο για την ίδια την γαλλική δημοκρατία, γιατί ο ίδιος ο Μακρόν θα βάλει σε δοκιμασία τους θεσμούς εάν κάνει κάτι τέτοιο. Και το αποτέλεσμα θα είναι να ενισχυθεί η Λεπέν ακόμη περισσότερο. Ήταν μια πάρα πολύ εύστοχη κίνησή του. Βάζει τον γαλλικό λαό ενώπιον των ευθυνών του. Σου λέει στην ώρα μηδέν, μετά την πανδημία, με τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα ενεργειακό, αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση. Εάν νομίζετε ότι δεν κάνω, στείλτε με σπίτι μου και ας αναλάβει ο επόμενος. Έχει δημιουργήσει αναταραχή αυτό, μεγάλη στη Γαλλία. Βεβαίως. Αλλά ήτανε και η μόνη αντίδραση που είχε. Ή μάλλον η μόνη στάση. Βέβαια, η επιτυχία της Μελώνη στη Γαλλία πώς έχει γράψει. Έχει γράψει πολύ... Στους μεν, ας το πούμε, σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι όμως είναι μειοψηφία, έχει γραφτεί ως κίνδυνος. Το κλασικό, αν θέλουμε, επιχείρημα, ο κίνδυνος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη ενισχύεται. Αλλά στα πλαίσια του γαλλικού λαού είναι από πλήρης αδιαφορία, ένα μέρος είναι πλήρης αδιαφορία, έχουν πάρει απόσταση από την πολιτική, δεν τους αφορούν καν τέτοιου είδους, διότι τα θεωρούν ότι είναι στημένο παιχνίδι, μέχρι ενθάρρυνση όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε εθνικές πολιτικές, πρέπει να επιστρέψουμε σε εθνικές οικονομίες κτλ. Κτλ, κτλ. Αυτοί έχουν ενθαρρυνθεί. Δεν μας θέλει να σε ρωτήσω κάτι το οποίο, εντάξει, πιστεύεις ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για ευρωπαϊκό στρατό? Θα έλεγα ναι, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η μεσοβέζικη κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη ή να μην προχωρήσει
ή να προχωρήσει σε μια μορφή, ας το πούμε, στρατιωτικής πραγματικότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί και να μείνεται και να επεμβαίνει όπου τα σύνορα τα ευρωπαϊκά απειλούνται, αλλά και να μην είναι τόσο εξαρτώμενη από τους Αμερικανούς, από την αγγλοσαξονική πλευρά, η οποία έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Ναι, θα ήταν πολύ καλό στη φάση αυτή που είμαστε, κατά την προσωπική μου άποψη. Γιατί αλλιώς δεν πάει πουθενά. Αν είναι εφικτό όμως. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ με ρώτησε ο Αντρέας αν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν καλό. Τώρα από εκεί πέρα το αν είναι εφικτό, πολύ σωστά θέτει το θέμα Γιώργο, μπαίνουν άλλοι παράμετροι, γιατί ένας στρατός δεν είναι μόνο ένα εργαλείο ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε να επέμβουν δεξιά και αριστερά. Από πίσω του βρίσκει και μια ομονόηση πολιτική. Αμα αυτό είναι. Οικονομική ή δεν ξέρω τι άλλο. Μια ομονόηση στρατηγική, γεωπολιτική. Ο στρατός δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι εργαλείο. Είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Άρα λοιπόν στο ερώτημα που πολύ σωστά θέτει ο Αντρέας και σωστά εννοείται και λογικά απαντάς εσύ, το ερώτημα όμως που πρέπει μετά να κάνουμε είναι για να έχεις ευρωπαϊκό στρατό έχεις κοινή εξωτερική πολιτική. Εδώ δεν μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδάρων άφχυρα ή να το πω όπως το λέει ο φίλος ο Σπύρος από την Εγωμπή, δεν χαρίζει ο ένας ούτε τον πυρετό του στον άλλον. Έτσι πολύ, πολύ ωραία το δείχνει. Η ιστορία με το τι θα γίνει τώρα με το φυσικό αέριο, μέχρι να το συζητήσουμε, η μισή Ευρώπη θα παγώσει. Λοιπόν, όταν δεν έχεις για τα προφανή δεν έχεις κοινή και κοινό συμφέρον, σιγά μην δημιουργήσεις για πλέον σημαντικά θέματα κοινή εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, πρώτα φτιάξεις την εξωτερική πολιτική και μετά φτιάξεις το στρατό. Εγώ θα έλεγα ακόμη όπως... και θα πρόσθετα και ένα στοιχείο. Πρώτα χτίζεις και δουλεύεις μέσα ταυτότητα. Από την παιδεία αυτό που ονομάζουμε ακριβώς. Ευρωπαϊκή κουλτούρα. Αυτογνωσία, Ευρωπαϊκή Βούληση. Και ταυτότητα. Ακριβώς. Ναι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ταυτότητα, γιατί αλλιώς, αν εγώ δεν νιώθω αλληλέγγυος με τον άλλον Ευρωπαίο σε σχέση με τις απειλές που ο ευρωπαϊκός χώρος μπορεί να πάθει, να υποστεί. Δηλαδή, αν υπάρχει, ας πούμε, το πρόβλημα η απειλή του Τούρκου, και εγώ λέω ότι δεν θα έχω ενδεχομένως την στήριξη που πρέπει, την άμεση στήριξη στρατιωτικά από άλλες χώρες, τότε τι ταυτότητα ευρωπαϊκή. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα μέσα σε αυτό το πλαίσιο μια καλή αρχή, αφού το συζητήσαμε, είναι να φτιαχτούν στα λεγόμενα battle groups που φτιάχνουν, όπως έχει η Γαλλία με τη Γερμανία, να φτιαχτεί ένα ελληνογαλλικό battle group. Έτσι, να φτιαχτεί ένα task force αεροναυτικό, το οποίο να βρίσκεται στη Σαλαμίνα και στη ναυτική βάση, τις ναυτικές βάσεις της Γαλλίας στην Μεσόγειο. Μάχημο. Αυτό που λέμε rapid reaction, άμεσης αντίδρασης, όπου θα έχει και ναυτικές δυνάμεις και αεροπορικές δυνάμεις οι οποίες θα μπορούν να λειτουργήσουν και να εκπαιδευτούν μαζί και να έχουμε μία μόνιμη παρουσία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Εμείς θα βοηθάμε τους Γάλλους στην κεντρική και στην ανατολική και στη δυτική Μεσόγειο και η Γαλλία θα βοηθάει τον Ελληνισμό. Γιατί μέσα σε αυτό το battle group καλό θα ήταν να υπάρχουν και στοιχεία της Εθνικής Φοράς και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Το είναι θέμα, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι. Πάρα πολύ καλή αρχή για μας. Είναι πολύ, πολύ καλή ιδέα. Αρχή. Το θέμα είναι ότι εάν το κάνει αυτό η Γαλλία, ενδεχομένως με βάση αυτά που ξέρουμε, να θεωρηθεί ότι δεν καλύπτει κάποιες άλλες σχέσεις. Άρα θα αρχίσουμε πια να έχουμε μετά διπλές σχέσεις του ενός κράτους με το άλλο. Του ενός με το άλλο. Ήδη έχουμε. Ήδη μακάρι αυτό να οδηγήσει σε μια συλλογική συνείδηση. Ναι, υπογράψαμε με τη Γαλλία εξωθεσμική συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός ΝΑΤΟ. Εναντίον προφανέστατα χώρας του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν ούτως ή αλλιώς υπάρχει αυτό και βρίσκεται εν εξελίξη. Αυτό όμως το οποίο θα αναγκάσει τους τουρανοούνους δίπλα να το λάβουν υπόψη τους υπολογισμούς τους είναι να είναι απτό, γιατί προφανώς και θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Τώρα μου κάνει εντύπωση που μιλάνε απέναντι στην Ελλάδα ως σαν να είναι μια χώρα δορυφόρος ή να γίναμε χώρα δορυφόρος, έτσι, και δεν λαμβάνουν υπόψη τους ή φαινομενικά δεν λαμβάνουν υπόψη τους
ειδικά αυτή τη συμφωνία που έχουμε και το ξαναλέω και το υπογραμμίζω. Το λαμβάνουν λίγο, πρόσεξε, το λαμβάνουν λίγο, διότι κάθε λίγο άμα προσέξουμε τις δηλώσεις ναι, θα δούμε ότι χαράς. Λένε ότι να πάψει η Ελλάδα να ακούει αυτούς που τους ψιθυρίζουν στα αυτιά διάφορα. Ναι, και θα ακούμε τους Τούρκους για ναι, τον καλό μας. Προφανώς συμφωνούμε, αλλά σου λέω για να το λένε αυτό ναι, σημαίνει ναι. ότι νιώθουν ότι λένε ότι κάποιοι οθούν τους Έλληνες από την αντίδραση, διότι θεωρούν τους Έλληνες ότι από μόνοι τους δεν μπορούν. Άρα αυτό σημαίνει ότι ξέρουν ότι κάποιοι τους υποστηρίζουν.